Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι ένας τρελός τρελός κόσμος με τον Κώστα Μπετινάκη. Την Άννα Μορφούλη και υπάρχουν κάποια γεγονότα στο Σύνταγμα όπως μας πήρε πριν από λίγο ο Σωτήρης, ο Σκουλούδης. Να επικοινωνήσουμε. Σωτήρη, μας ακούς? Καλημέρα Κώστα και Άννα από την πλατεία Συντάγματος. Όπου πράγματι είχαμε κάποια γεγονότα, μικροεντάσεις και επεισόδια εδώ μεταξύ των ανδρών των ΜΑΤ και των ναυπηγών της Καλαμαγκά, οι οποίοι νωρίτερα είχαν πραγματοποιήσει πορεία από την πλατεία Ομονίας μέχρι εδώ που βρισκόμαστε, στο Υπουργείο Οικονομικών. Αυτή τη στιγμή εναμελείς την προσωπία τους συζητάει με τον Υπουργό τον κύριο Χατζηδάκη το πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχουν, το οποίο δεν είναι άλλο από την μη καταβολή των δεδουλευμένων τους τους τελευταίους 18 μήνες, καθώς όπως είναι γνωστό, τους τελευταίους 18 μήνες τα ναυπηγεία της Καλαμαγκά υπολειτουργούν. Οι ίδιοι βρίσκονται σε καθεστώς εκπεριτροπής εργασίας και από την 1η Οκτωβρίου αποφασίστηκε και η αναστολή της λειτουργίας των ναυπηγείων. Έτσι λοιπόν, ενώ δούλευαν μία φορά την εβδομάδα, τώρα δεν δουλεύουν καθόλου και παραμένουν και απλήρωτοι για 1,5 χρόνο και όλα αυτά τα σημαντικά ζητήματα συζητούν αυτή τη στιγμή με τον Υπουργό Ανάπτυξης. Να σας πω ότι δημιουργήθηκε ένταση και είχαμε μάλιστα δύο διαδρόμους από το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς οι αστυνομικοί αρχιτές δημιουργίες των ΜΑΤ που βρίσκονται εδώ προσπάθησαν να τους εμποδίσουν να πλησιάσουν στο Υπουργείο. Έκαναν χρήση κλοκ, χρησιμοποίησαν τις ασπίδες τους, χτύπησαν αρκετοί διαδηλωτές. Πριν από λίγο είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με κάποιους από αυτούς, οι οποίοι μας έδειξαν και τα σημάδια που έχονται στα χέρια από τα χτυπήματα. Όλο τελικό αυτό είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα. Τα πνεύματα τώρα έχουν ηρεμήσει κάτω βεβαίως από τις έντονες γεματερίες των ναυπηγών προς τους αξιωματικούς της αστυνομίας, οι οποίοι, όπως λένε εδώ οι ναυπηγοί, έδωσαν την εντολή για αυτή την κατάσταση σε μια κατά τα άλλα ειρηνική πορεία. Μάλιστα. Ωραία, Σωτήρη, να σε ευχαριστήσουμε. Αν υπάρξει κάποια συνέχεια που δεν το ελπίζουμε, θα επικοινωνήσουμε. Θα μας τα πεις πάλι. Να σας πω ακόμα ότι εδώ και μια μισή ώρα, από τις 9.30 μισή ώρα δηλαδή, απολογείται στον ανακριτή ο καθομολογία δολοφόνος του Παύλου Φίτσα, ο Γιώργος Λουμπαγιάς, ο οποίος μεταφέρθηκε στα δικαστήρια από τις φυλακές Καλαμαδρίτου που βρίσκεται εκεί ήδη προστρακισμένος κάτω από 300 μέτρα ασφαλείας και να μένουμε συγγνώμη τις επόμενες ώρες να εξέλθει και να μάθουμε ποιο θα είναι το περιεχόμενο της απολογίας του. Να θυμίσουμε ότι δεν απολογείται για τον φόνο. Αυτό έχει ήδη συμβεί η απολογία του στα δικαστήρια του Πειραιά. Αλλά βρίσκεται εκεί με την κατηγορία της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Και αυτό που αναμένεται να πει ο Γιώργος Λουμπαγιάς είναι ότι δεν έχει κάποια συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή, βεβαίως, αναφερόμαστε στη Χρυσή Αυγή. Και είναι σημαντική αυτή η απολογία, καθώς μεθαύριο, την Πέμπτη δηλαδή, θα οριστεί δικός εφέτης ανακριτής που θα σκεφτεί όλες αυτές τις μαρτυρίες και τις καταθέσεις προκειμένου να εξελιχθεί η υπόθεση των κατηγοριών για τη Χρυσή Αυγή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σωτήρη, για τις πληροφορίες. Καλημέρα, Σωτήρη. Και ας περάσουμε στον υπόλοιπο τρελό κόσμο. Χτες είδα ανέλπιστα, ψάχνοντας τα κανάλια, ένα βίντεο στην κινέζικη τηλεόραση. Εκεί πρωτοεμφανίστηκε ένα δημοσίευμα που έχει το ιατρικό περιοδικό Lancet που πιστοποιεί ότι τελικά ο θάνατος του Αραφάτ προέρχεται από δηλητηρίαση με πλουτόνιο 210. Κάποιοι Ελβετοί επιστήμονες εξέτασαν τα προσωπικά του αντικείμενα και διαπιστώθηκε, όπως είπες και εσύ, η γνωμάτευσή τους, η οποία δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό The Lancet, ότι πολλά δείγματα περιείχαν σωματικά υγρά, στα οποία βρίσκονταν αυξημένες και αδικαιολόγητες ποσότητες πολωνίου 210 εν σχέση με τα δείγματα αναφοράς, τόνισαν οι ειδικοί του Ιδρύματος Ραδιοφυσικής της Λοζάνης στο άρθρο τους. Τον Ιούνιο του 2012, οι ίδιοι επιστήμονες είχαν επισημάνει πως είχαν εντοπίσει σημαντικό επίπεδο ραδιενέργειας από πολώνιο στα ίδια προσωπικά είδη του Αραφάτ. Οι Ελβετοί ειδικοί επεσήμαναν πως εστίασαν τις αναλύσεις τους στους ορατούς λεκέδες από σωματικά υγρά σε προσωπικά αντικείμενα του Αραφάτ, στα εσώρουχα, το πηλίκιο, στην οδόβουρτσά του και σε διάφορα ενδύματα. Τα αποτελέσματα συνηγορούν στην πιθανότητα μιας δηλητηρίασης του Αραφάτ από πολώνιο 210, πρόσθεσε η ίδια ομάδα, σύμφωνα με την οποία τα επίπεδα της ραδιενέργειας που εντοπίστηκαν στα δείγματα είναι συμβατά
με μια θανατηφόρο προσβολή πολλών γιγαμπεκελέρ πολωνίου το 2004. Επιπλέον, το γράφημα της κλινικής κατάστασης του Αραφάτ τη στιγμή του θανάτου του δεν αποκλείει την ενδεχόμενη δηλητηρίασή του με πολώνιο, αν και ο Παλαιστίνιος ηγέτης δεν παρουσίασε δείγματα μόλυνσής του με σημαντική ποσότητα ραδιενέργειας, δηλαδή δεν είχε απώλεια μαλλιών, συρρίκνωση του μυελού ή συναφή συμπτώματα. Εδώ θέλω να θυμίσω ότι πριν περίπου ένα χρόνο είχα γράψει στο Zoom.gr την είδηση που είχε μεταδώσει πρώτο το Al Jazeera, ότι ο θάνατος του Γιάσερ Αραφάτ το 2004 οφείλεται σε δηλητηρίαση από πλουτόνιο. 8 χρόνια μετά, τότε, 3 ομάδες επιστημόνων είχαν αρχίσει έρευνες για να προσδιορίσουν κατά πόσον ο θάνατος του Παλαιστίνιου ηγέτη οφείλεται σε δηλητηρίαση από πλουτόνιο 210. Είναι μια θανατηφόρα ραδιενεργή ουσία που δεν είναι εύκολο να ανιχνευθεί εκτός αν ψάχνεις ειδικά για αυτήν. Τουλάχιστον 2 Ισραηλοί επιστήμονες που εργάζονται για το Ισραηλινό πυρηνικό πρόγραμμα είχε γίνει γνωστό πως είχαν πεθάνει από την έκθεσή τους σε πλουτόνιο. 2 χρόνια μετά το θάνατο του Αραφάτ, ο Ρώσος αντικαθεστωτικός πρώην αξιωματικός της KGB Αλεξάνδερ Λιτβινιένκο δολοφονήθηκε στο Λονδίνο, προφανώς από Ρώσους πράκτορες, δεν έχει διευκρινιστεί, που είχαν χρησιμοποιήσει το ίδιο δηλητήριο. Ο τάφος του Αραφάτ είχε σφραγιστεί και πάλι μετά τη λήψη των απαραίτητων δειγμάτων και όπως ανακοινώθηκε, τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας δεν αναμενόταν να ανακοινωθούν πριν περάσουν αρκετοί μήνες. Πέρασε ένας χρόνος. Τι δεν μας είπαν όμως. Για μένα δεν ήταν έκπληξη, είχε γράψει ο Ισραηλινός συγγραφέας και ακτιβιστής Γιούρι Αβνέρη στην ιστοσελίδα του. Από την πρώτη κιόλας μέρα ήμουν σίγουρος ότι τον Αραφάτ είχε δηλητηριάσει ο Αριέλ Σαρόν. Το έχω γράψει αρκετές φορές, λέει ο Αβνέρη, ήταν ένα απλό λογικό συμπέρασμα. Όσο για τις φήμες που η Ισραηλινή προπαγάνδα διέρεε πως δήθεν ο Αραφάτ είχε AIDS, δεν ήταν παρά ένα αισχρό ψέμα. Ενδελεχής εξέταση επί 9 μήνες στα υπάρχοντα του Αραφάτ που έδωσε στο Al Jazeera η σύζυγός του Σούχα και έγινε από Ελβετικό Επιστημονικό Ινστιτούτο επιβεβαίωσε ότι ο Παλαιστίνιος ηγέτης είχε δηλητηριαστεί με πολώνιο 210. Η επιβεβαίωση ήρθε τώρα αφού δημοσιεύτηκε στο έγκριτο ιατρικό περιοδικό Lancet. Σωστά. Ας πάμε τώρα λίγο στα δικά μας. Και είχαμε αυτή τη συνάντηση του Στουρνάρα με τον Άσμουσεν. Αλλά έχουμε και άλλες πληροφορίες. Έχουμε δηλώσεις από τον πρόεδρο του Eurogroup, τον Γερούν Ντάισελμπλουμ, ο οποίος ανέφερε ότι η συζήτηση για τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας θα ξεκινήσει μετά το Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο και δεν πρόκειται να γίνει κάποια περαιτέρω συζήτηση. Μετά, πριν από το δεύτερο εξάμεινο του 2014, καθώς οι πιστωτές θέλουν να έχουν μια πιο πλήρη εικόνα στη διάθεσή τους για τις ανάγκες της χώρας, σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Ντάισελμπλουμ. Παραδέχτηκε επίσης ότι η Αθήνα αγωνίζεται να πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα. Διευκρίνησε ωστόσο ότι ο μεταρρυθμιστικός δρόμος είναι ακόμη μακρύς και απέφυγε να πει αν θα πετυχθούν περαιτέρω δημοσιονομικά μέτρα. Σε δηλώσεις τώρα ο κύριος Άσμουσεν είπε ότι δεν επρόκειτο για ένα Eurogroup αποφάσεων αλλά για ένα Eurogroup συζητήσεων και διαπιστώσεων. Καλών διαπιστώσεων για την Ιρλανδία η οποία εξέφρασε την πρόθεση να βγει από το πρόγραμμα τον Δεκέμβριο όμως μέχρι τότε καλείται και εκείνη να τηρήσει τα προαπαιτούμενα. Σύμφωνα με όσα σημείωσε στη συνέχεια ο κύριος Ντάισελμπλουμ οι όροι της αποχώρησης από το πρόγραμμα της αποχώρησης της Ιρλανδίας θα αποφασιστούν τον Νοέμβριο. Για την Ελλάδα τώρα οι διαπιστώσεις ήταν λιγότερο καλές. Ο κύριος Άσμουσεν, το στέλεχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, υπενθύμησε ότι η αξιολόγηση της Ελλάδας από την Τρόικα έχει διακοπεί και να απόκειται πλέον στην ελληνική πλευρά να κάνει ό,τι απαιτείται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Με λίγα λόγια, είπε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να τρέξει για να ολοκληρώσει το πρόγραμμα και τα προαπαιτούμενα και να κλείσει το δημοσιονομικό κενό του 2014. Αυτά μεταξύ άλλων όσο αναφέρθηκαν και σε αυτό. Και ώστε να έρθει η Τρόικα και να περιμένουμε τα νέα μέτρα. Θα ξεπαγιάζουμε γιατί το πετρέλαιο δεν έχει αποφασιστεί τι θα γίνει, παρόλο που από
σήμερα, από νομίζω, σήμερα αρχίζει η και η διανομή. Ναι. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Εγώ στην αρχή θα ανάψω τζάκι πάντως. Μια μείωση της τάξης του 5% παρατηρείται σε σχέση με πέρυσι, αλλά και πάλι δεν είναι ακριβό. 5 λεπτά είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι, ναι, κάποτε είχα ένα κουμπαράκι, έριχνα τα μονόλεπτα μέσα. Όταν θα γίνουν 200.000, θα πάω στην τράπεζα. Δεν μπορούμε να φιλοδοξούμε, να είμαστε πάντα καλοί και να τα κάνουμε όλα καλά. Αρκεί απλώς η διάθεση να κάνουμε σήμερα τα πράγματα λίγο καλύτερα από ό,τι τα κάναμε χτες. Αυτό το είχε πει ο Φρίντριχ Νίτσε, ένας σπουδαίος φιλόσοφος, τον οποίο θυμήθηκα χάρη σε ένα δημοσίευμα του Μάριο Βελέτζα στο Zoogla.gr, που μας είπε ότι η Google τιμά τον Νίτσε. Το σπουδαίο αυτό γερμανό στοχαστή και φιλόσοφο του 20ου αιώνα αφιερώνει το σημερινό doodle της Google, και γιατί σήμερα, στις 15 Οκτωβρίου 2013, συμπληρώνονται 169 χρόνια από τη γέννησή του. Να φύγουμε λίγο από αυτή την ανιαρή ατμόσφαιρα με τα μέτρα και τα λοιπά και να μιλήσουμε λίγο για το φιλοσοφικό έργο του Νίτσε, που έχει επηρεάσει πλήθος ανθρώπων σε όλο τον κόσμο και εκτιμήθηκε ιδιαίτερα όχι μόνο στον περασμένο αιώνα, αλλά ελπίζω να διαβάζεται ακόμα. Χαρακτηριστικό παραμένει ακόμα και σήμερα το οξύ και επιθετικό ύφος των συγγραμμάτων του, όπως είναι εκείνο το περίφημο «Τάδε έφη Ζαρατούστρα» ή «Ο θάνατος του Θεού», η ύπαρξη του θεανθρώπου, η θεωρία της ηθικής κυρίων δούλων, αποτελούν ορισμένες από τις κεντρικές ιδέες της φιλοσοφίας του. Ο Νίτσε συγκρίνει την κατάκτηση της νόησης με μια μέλισσα που πετάει προς την Κυψέλη για να πλάσει το πιο αγνό μέλι, ενώ ο Μαχάρση περιέγραψε με αυτόν τον τρόπο το ταξίδι προς το εσωτερικό του καθενός. Οι περισσότεροι ψυχολογικοί πόλεμοι ξεκινούν από αυτό που δεν υπόνεται, που δεν λέγεται, παρά μόνο από αυτό που έχει υποθεί. Ας φέρουμε στο νου μας την εξής σκηνή. Ο Α θύμωσε με τον Β και του έκοψε την κουβέντα, και από τότε που ο τελευταίος ξέχασε να το ευχηθεί για τα γενέθλιά του. Αρχικά ο Α μπορεί να θέλησε να του πει: «Άκου, μήπως δεν ξέρεις τι μέρα ήταν χτες?» Όμως καθώς η αμέλεια του Β τον πλήγωσε, στην πραγματικότητα ήταν απλώς ένα κενό μνήμης και αποφάσισε να τον πληρώσει με το ίδιο νόμισμα, τη σιωπή. Πόσα ζευγάρια θυμώνουν από παρεξηγήσεις που κάνουν μέρες ή μήνες να βγουν στο φως, άραγε δεν βρίσκεται στην έλλειψη επικοινωνίας η ρίζα πολλών συγκρούσεων που προκαλούνται στη δουλειά. Ο Νίτσε, ο οποίος δεν ήταν βεβαίως από εκείνους που μάλιαζε η γλώσσα τους, μας διδάσκει ότι είναι καλύτερο να εκφράζουμε αυτό που αισθανόμαστε, ακόμα και αν δεν βρίσκουμε τα κατάλληλα λόγια, παρά να προσβάλλουμε τον άλλον με τη σιωπή μας. Αυτά ήταν δύο λόγια, έτσι, για τον μεγάλο φιλόσοφο, τιμώντας κάτι το διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει να μιλάμε στις εκπομπές συνήθως. Και τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο μας έχει απασχολήσει και είχαμε καιρό να το δούμε. Νομίζω ότι εμείς κάνουμε την πρωτιά με την αποκάλυψη ότι έκανε δηλώσεις ο Έντουαρντ Σνόουντεν για πρώτη φορά από τότε που ζήτησε άσυλο πριν μερικούς μήνες στη Μόσχα. Και όπως είπε, η NSA, η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας των ΗΠΑ, και το πρόγραμμα παρακολούθησης έβλαψε τη χώρα του. Το βίντεο κλιπ που βλέπουμε το έβαλε το Wikileaks στο website του, στην ιστοσελίδα του, και δείχνει τον πρώην αναλυτή της NSA να μιλάει για πρώτη φορά από τον Ιούλιο, όποτε ζήτησε το άσυλο. Ο σφυριχτράκιας λοιπόν Έντουαρντ Σνόουντεν είπε ότι η μαζική παρακολούθηση προγραμμάτων που χρησιμοποίησαν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ για να παγιδεύσουν τηλέφωνα, συνδέσεις του ίντερνετ και στον κόσμο, έκαναν τον κόσμο λιγότερο ασφαλή. Στο σύντομο αυτό βίντεο, ο Σνόουντεν είπε ότι
η μαζική παρακολούθηση από την NSA που αποκαλύφθηκε, που την αποκάλυψε ο ίδιος πριν εγκαταλείψει το Hong Kong που είχε πάει στη Ρωσία, δημιουργεί έναν κίνδυνο να προκαλέσει διαμάχη ακόμα και στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης. Εδώ είναι η τελετή που έγινε και το απονεμήθηκε ένα βραβείο ο Snowden είναι μια μορφή που έχει πολύ συζητηθεί αυτό τον καιρό, νομίζω. Αρκετά βεβαίως, με όλα όσα έγιναν και τις διαρροές και όλα αυτά. Μάλιστα. Και προχωράμε... Να μείνουμε στην Να μείνουμε στη Μόσχα. Λοιπόν, την Κυριακή είχαμε κάποια βία επεισόδια. Η ρωσική πρωτεύουσα, το νότιο τμήμα της, μετατράπηκε την Κυριακή, όπως είπαμε, σε πεδίο μάχης. Καθώς μενόμενο πλήθος έσπασε... Έγιναν επεισόδια και έκανε γυαλιά καρφιά, μπορούμε να το πούμε έτσι, επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια πορείας, βλέπουμε εδώ και τα σχετικά πλάνα, κατά τη διάρκεια πορείας εθνικιστών που τάσσονται κατά των μεταναστών. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ρωσικό... Μην τους λες εθνικιστές, να τους λες φασίστες, νεοναζί, οτιδήποτε άλλο, γιατί δεν είναι φαινόμενο που έχουμε μόνο στη χώρα. Οι νεοναζί κυριαρχούν και σε πάρα πολλές κυριαρχούν, με επεισόδια, με βίες πράξεις κτλ. Σε διάφορες χώρες όπως η Ρωσία και σε αυτή την περίπτωση ο τίτλος που έχει ο Σπίγκελ είναι «Ξενοφοβικές ταραχές». Σε αυτή την περίπτωση επιτέθηκαν σε μια αγορά και την έκαναν λαμπόγιαλο, λίμπα, όπως λέμε στη λαϊκή γλώσσα. Σε μια αγορά όπου συνήθως πηγαίνουν μετανάστες από τον Κάφκασο. Ακριβώς. Ναι. Όπως λοιπόν μετέδωσαν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, 380 άνθρωποι οδηγήθηκαν στα κρατητήρια. Η κατάσταση ξέφυγε όταν μια ομάδα περίπου 1.000 νεοναζιστών εισέβαλε σε κτίριο στη συνοικία Μπυριλιόβο, όπου στεγάζονται εκεί προσωρινά μετανάστες από τον Κάφκασο που έρχονται. Που είναι αρκετοί εκεί στην περιοχή. Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων και χτύπησαν τους διαδηλωτές προκειμένου να τους απομακρύνουν και να επιβάλλουν την τάξη. Τραυματίστηκαν τουλάχιστον 16 άνθρωποι και παράλληλα με τις διαδηλώσεις αυτές οι συγκεντρωμένοι διαμαρτύρονται και για την δολοφονία, οι συγκεντρωμένοι μετανάστες διαμαρτυρήθηκαν και για τη δολοφονία ενός 25χρονου μετανάστη. Αυτό υπήρξε η αφορμή, μαχαιρώθηκε ένας 25χρονος. Την Πέμπτη. Η αστυνομία έθεσε σε ισχύ ένα έκτακτο σχέδιο διαχείρισης κρίσεων με την κωδική ονομασία Ηφαίστειο. Μετέτρεψε σε αστακό την ευρύτερη περιοχή. Και να σημειώσουμε ότι τα περιστατικά βίας μεταξύ των νεοναζιστών εκεί, των Ρώσων και των μεταναστών από τον Κάφκασο κυρίως και την Κεντρική Ασία έχουν πολλαπλασιαστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Γεγονός που έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα τον Πούτιν, ο οποίος εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής πλαφών στον αριθμό μεταναστών από τον Κάφκασο που απασχολούνται κυρίως στον τομέα του εμπορίου. Να σημειώσουμε εδώ ότι αποδόθηκε το μαχαίρωμα σε μετανάστιο, αυτός ότι ήταν υπεύθυνος. Δηλαδή κάτι αντίστροφο από αυτό που έγινε στα δικά αυτό μας. Που έγινε εδώ. Μια και μιλάμε όμως για τους μετανάστες και τα λοιπά, με τίτλο «Η κρίση για το άσυλο», διαβάζω στην Deutsche Welle ότι η Γερμανία πρέπει να κάνει περισσότερα, δήλωσε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Bericht aus Berlin» της γερμανικής τηλεόρασης, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτς και κάλεσε τη Γερμανία να δεχτεί περισσότερους πρόσφυγες στο έδαφος της. Αυτό είναι μια πρωτοφανής πρόταση για τα γερμανικά δεδομένα που ξέρουμε πόσο συντηρητική είναι η γερμανική κοινωνία. Εκατοντάδες οι νεκροί τις τελευταίες εβδομάδες στη Λαμπεντούζα, έξω από τη Μάλτα και γενικά στη Μεσόγειο, την οποία σημειωτέων οι ιταλικές εφημερίδες γράφουν ότι πρέπει να ξαναγίνει Mare Nostrum, δικιά μας θάλασσα. Καθημερινά καταφθάνουν νέες δραματικές εικόνες από τις επιχειρήσεις διάσωσης.
πώς απάντησε καταρχήν η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτήν την τραγωδία, προχωρώντας στη σύσταση μιας ομάδας εργασίας. Δεν είναι αξιοθρήνητο αυτό, ρωτήθηκε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιν Σούλτς, σε συνέντευξή του στην εκπομπή Bericht aus Berlin. Νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να αναλάβουμε δράση. Εδώ και χρόνια ζητάμε ως Ευρωκοινοβούλιο να εντάξουμε το ζήτημα της μετανάστευσης σε ένα νόμιμο μεταναστευτικό σύστημα. Αυτό που κάνουμε είναι να απορρίπτουμε ανθρώπους ή να τους αφήσουμε στη μοίρα τους και τέλος να μαλώνουμε για αριθμούς. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια διπλή στρατηγική. Αφενός να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο και αφετέρου να εντάξουμε το μεγάλο κύμα μετανάστευσης προς την Ευρώπη σε ένα νόμιμο πλαίσιο μετανάστευσης. Προς το παρόν όμως δεν έχουμε κατάλληλα νομικά εργαλεία. Υπάρχει και το Δουβλίνο 2 που θυμίζουμε εμείς, σωστά, που λέει ότι να αποκλείονται να πάνε στις άλλες χώρες και να παραμένουν στις χώρες εσόδου οι μετανάστες. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντες οι απόψεις του Γερμανού πολιτικού, ο οποίος υποστηρίζει ακόμα ότι ορισμένες χώρες όπως η Μάλτα, η Ιταλία, η Ελλάδα, οι μεσογειακές χώρες στο σύνολό τους, τελούν υπό ασφιχτικές πιέσεις. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια δίκαιη κατανομή των βαρών που συνεπάγεται η μετανάστευση. Έχουμε 507 εκατομμύρια κατοίκους σε και 28 χώρες. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν έχουμε 10.000 ανθρώπους στη Λαμπεντούζα, τότε αυτό είναι καταστροφή για το νησί. Εάν μοιράσεις όμως αυτούς τους 10.000 μεταξύ των 507 εκατομμυρίων Ευρωπαίων, τότε αυτό είναι εφικτό. Αρκεί να υπάρχει η βούληση. Υπάρχει όμως η βούληση. Ο Βοράς, ο πλούσιος Βοράς, αντιδρά στο φτωχό Νότο που επομίζεται και το βάρος των μεταναστών. Το θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπε ο Μάρτιν Σούλτς, ο οποίος δείχνει ότι υπάρχουν και κάποιοι πολιτικοί στη Γερμανία που μπορούν να χαρακτηριστούν πιο πολύ για τις ανθρωπιστικές τους ιδέες. Τώρα θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, θα πάμε στο Παρίσι. Θέλω να πάμε σε ένα από τα πιο γνωστά νυχτερινά κέντρα του Παρισιού και να παρακολουθήσουμε μια παράσταση που γίνεται στο Μιλέν Ρουζ. Εμείς θα την παρακολουθήσουμε δωρεάν, αν και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ ακριβή. Εγώ, παρόλο που έχω πάει στο Παρίσι, δεν έχω πάει στο Μιλέν Ρουζ. Το είδα και εγώ σε αυτό το βίντεο.
Μετά από αυτό το διάλειμμα που κάναμε, το ευχάριστο και για τα αυτιά και για τα μάτια, ας περάσουμε στην τρέλα αυτή του κόσμου και στις φυσικές καταστροφές. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλο σεισμό στις Φιλιππίνες. Ακριβώς. Μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Σύμφωνα με τον BBC, οι νεκροί ξεπερνούν τους 30, βάσει νεότερου επίσημου απολογισμού. Ο σεισμός έπληξε την περιοχή Μποχόλ στις Φιλιππίνες. Βλέπουμε εδώ και ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας την ώρα του σεισμού. Που βγαίνει ο κόσμος τρελαμένος από τα κτίρια. Ακριβώς. Από τη σεισμική δόνηση κατέρευσαν 2 χαμηλά κτίρια, ενώ όπως είδαμε και σε κάποιες φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν γίνει εκτεταμένες ζημιές και σε κάποια παλαιά κτίρια, σε ένα πανεπιστήμιο, μια εκκλησία και σοβαρές καταστροφές στο οδικό δίκτυο. Εκείνο που ενδιαφέρει περισσότερο δεν είναι οι καταστροφές, όσο οι νεκροί, γιατί υπήρξαν περισσότεροι από 30, όπως σύμφωνα με το BBC. Και από τις Φιλιππίνες πηγαίνουμε στη Γερμανία. Έχουμε το δεύτερο γύρο των συνομιλιών και στο βάθος αρχίζει να διαφαίνεται η Große Koalition. Δηλαδή, όπως γράφει και το Spiegel, η συντηρητική της Άγγελα Μέρκελ φαίνεται ότι συμπλησιάζουν με τους σοσιαλδημοκράτες, που βλέπουμε εδώ τον ηγέτη τους, μαζί με τη Μέρκελ. Για να δούμε τι λένε για αυτή τη συνάντηση. Λοιπόν, όπως γράφουν γερμανικές εφημερίδες, και θα αναφερθούμε τώρα στην Banditse Neues Nachrichten, αν την διαβάζω καλά, Κώστα, αναφέρει ότι όπου υπάρχει βούληση υπάρχει και δρόμος. 3 εβδομάδες μετά τις εκλογές, συντηρητικοί και σοσιαλδημοκράτες όχι απλά συνομιλούν σε ασυνήθιστα φιλικό τόνο, αλλά και επί της ουσίας οι συνομιλίες για τη συγκρότηση μεγάλου συνασπισμού προχωρούν. Το S5 δεν επιμένει πλέον σε φορολογικές αυξήσεις. Η Ένωση δείχνει συμβιβαστική διάθεση στο θέμα του κατώτατου μισθού, ενώ στο θέμα των συντάξεων και οι δύο πλευρές θέλουν ούτως ή άλλως σχεδόν το ίδιο, δηλαδή να διασφαλίσουν τους χαμηλόμισθους. Υπάρχουν ωστόσο πολιτικά σημεία σύγκλησης για μια κυβερνητική συνεργασία, στο βαθμό βέβαια που η ηγεσία του S5 θα μπορέσει να πείσει τη βάση του κόμματος. Για μια ρεαλίστρια της πολιτικής όπως η Μέρκελ, το S5 είναι στην παρούσα φάση ο κατάλληλος εταίρος. Δεν θέλει να κυβερνήσει εναντίον μιας άνω βουλής που ελέγχεται από τους σοσιαλδημοκράτες και της σκιώδους πρωθυπουργού της Χανελόρε Κράφτ, που είχαμε αναφερθεί σε άλλη εκπομπή, αλλά μαζί με αυτούς, σημειώνει η εφημερίδα. Τώρα, η οικονομική εφημερίδα, η Handelsblatt, παρατηρεί ότι CDU και S5 θα τολμήσουν, όπως φαίνεται, το πείραμα της κυβερνητικής συνεργασίας, ελοχεύουν όμως πολύ κίνδυνοι, ιδίως για τους σοσιαλδημοκράτες. Το S5 θα εισέλθει σε μια συμμαχία, την οποία στην πραγματικότητα δεν θέλει κανείς στο κόμμα. Οι σοσιαλδημοκράτες έχουν να χάσουν πολλά, την εμπιστοσύνη των μελών τους και το σήμα κατά τεθέν τους. Συνεχίζουμε με άλλες γερμανικές εφημερίδες. Ακόμη και αν το S5 διαπραγματευτεί ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στη βάση μπορεί να είναι οριακό. Στη Βόρεια Ρινανία Βεστφαλία, την καρδιά της σοσιαλδημοκρατίας, υπάρχει έντονος σκεπτικισμός, και αλλού όμως ένας μεγάλος συνασπισμός δεν προκαλεί ενθουσιασμό στη βάση. Ας αφήσουμε τα σχόλια των εφημερίδων, γιατί φαίνεται ότι είναι πιο πίσω από τον Σπίγκελ, ναι, ο οποίος περνάει στην ουσία του πράγματος και λέει ότι έχουν αρχίσει ήδη να συζητάνε για τις κυβερνητικές θέσεις και τα υπουργεία. Το S5 έχει ζητήσει το Υπουργείο Εργασίας, που θα πρέπει να βρει τότε η ως τώρα Υπουργός Εργασίας Ursula von der Leyen μια άλλη θέση. Και υπάρχουν πληροφορίες που θέλουν ότι ο Σόιμπλε να γίνει ο επόμενος Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, και ο Γιώργ Άσμουσεν, που είναι τώρα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να τον αντικαταστήσει σαν Υπουργός Οικονομικών. Αυτό δεν μας αρέσει και πάρα πολύ, γιατί τα ίδια
με τον Σόιμπλε, πιστεύει, όπως ξέρουμε, ο Άσμουσεν. Άλλες δυσκολίες είναι και το θέμα της διπλής ηθαγένειας. Τόσο η Τσέντεου της Μέρκελ, όσο και η Βαβαρή της Τσέσου, της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης, είναι αντίθετη να διατηρηθεί ο νόμος που θεωρεί ότι όσοι γεννούνται στη Γερμανία από ξένους γονείς πρέπει να διαλέξουν σε ηλικία 23 χρόνων αν θα θέλουν να είναι Γερμανοί ή ξένοι πολίτες. Το SPD, οι Σοσιαλδημοκράτες, θέλουν να διατηρηθεί ο νόμος και να επιτραπεί η διπλή ηθαγένεια. Η Μέρκελ είχε δηλώσει ότι θέλει να ξέρει αν θα έχουν τελειώσει οι συνομιλίες με τους Σοσιαλδημοκράτες ως τις 22 Οκτωβρίου, οπότε θα γίνει η πρώτη σύνοδος της Bundestag, της Γερμανικής Βουλής. Αυτό είναι με τους Γερμανούς που συνεχίζονται οι επαφές. Ας ελπίσουμε να καταλήξουν. Βέβαια, να δούμε και τι επιπτώσεις θα έχει σε εμάς αυτό το πράγμα. Ναι, θα πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, mm-hmm. όπου σύμφωνα με τον Πρόεδρο έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Πλησιάζει και η κρίσιμη 17η του μηνός. Mm-hmm. Είμαστε δύο μέρες μακριά, που θεωρείται κρίσιμη για αυτή την ιστορία. Σε δηλώσεις λοιπόν που έκανε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, είπε ότι υπάρχει κάποια πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με την Γερουσία προκειμένου να ξεπεραστεί το δημοσιονομικό αδιέξοδο στη χώρα. Δήλωσε ότι υπάρχει ακόμη μεγάλη πιθανότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες να οδηγηθούν σε μια στάση πληρωμών αν οι Ρεπουμπλικάνοι δεν παραμερίσουν ορισμένες κομματικές τους σκοπιμότητες. Λίγο πριν από την συνάντηση με τους ηγέτες του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο που είχε χθες ο πρόεδρος Ομπάμα, ανέφερε επίσης ότι θα μπορέσει να κατανοήσει σε αυτήν τη συνάντηση αν πράγματι σημειώθηκε κάποια πολύ σοβαρή πρόοδος για να δοθεί ένα τέλος στην πάυση της λειτουργίας μέρους των ομοσπονδιακών υπηρεσιών και να αποφυγεί η στάση πληρωμών, καθώς όπως είπαμε πλησιάζει και η 17η Οκτωβρίου. Ήταν αισιόδοξος, είπε ότι υπάρχει πνεύμα συνεργασίας, το οποίο θα μας κάνει να προχωρήσουμε αρκετά εντός των επόμενων ωρών. Υπογράμμισε ότι έχουμε μεγάλη πιθανότητα να χρεοκοπήσουμε, αν δεν επιτευχθεί αυτή την εβδομάδα πραγματική πρόοδος στη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και αν οι Ρεπουμπλικάνοι δεν προτίθενται να παραμερίσουν μερικές από τις κομματικές τους σκοπιμότητες. Σημείωσε επίσης ότι η χρεοκοπία θα εκτινάξει στα ύψη τα επιτόκια και η ζημιά που θα προκληθεί στην οικονομία θα μεγενθύνει σε μεγάλο βαθμό αν δεν εξασφαλίσουμε ότι η κυβέρνηση εξοφλεί τις δαπάνες της. Σε αυτό το σημείο θέλω να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Τσαλαπάτη, γιατί βρίσκεται στο γραφείο του Υπουργού του Κυριάκου του Μητσοτάκη μαζί με αντιπροσωπεία της ΕΣΥΕΑ για να εξεταστεί το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τους δημοτικούς σταθμούς. Δημήτρη, για πες μου, τι γίνεται ακριβώς στη συνάντηση αυτή. Εγώ μόλις έχω γυρίσει μια νοσική, κοίταξε Κώστα, είναι σε εξέλιξη συζήτηση και δεν φαίνεται και πολύ ευίωνο το μέλλον, αλλά το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, δεδομένου ότι και η αγωνία όλων των συναδέλφων, τουλάχιστον στους βασικούς σταθμούς στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά. Βέβαια, οι δήμαρχοι έχουν πάρει μια θέση της συνέχισης της λειτουργίας και είναι και στο πλευρό των εργαζομένων και των δημοτών. Βέβαια, πόσοι εργαζόμενοι απειλείται να χάσουν τη δουλειά τους? Τώρα έχουν γίνει και διάφορες ιστορίες εκεί. Πρέπει να είναι πάνω από 500 άτομα. Το θέμα δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι. Υπάρχουν θέσεις εργασίας πολλές που απειλούνται βεβαίως. Αυτό είναι το κρίσιμο για τους εργαζόμενους, αλλά υπάρχει και ένα θέμα, ότι υπάρχει ένας θεσμός της ελεύθερης ραδιοφωνίας που εξελίχθηκε σε δημοτική ραδιοφωνία και φαίνεται ότι και αυτό υποκύπτει στις μνημονιακές επιταγές και τις εντολές που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Φαίνεται ότι η διαθεσιμότητα, η κινητικότητα και όλα αυτά
θα υποτάξουν και την ενημέρωση στις τοπικές κοινωνίες. Πέρα από την ΕΡΤ, δηλαδή, πάει να γίνει ένα άλλο μοντέλο και εκεί. Ποιοι άλλοι συνάδελφοι έχουν έρθει στον Υπουργό? Είναι η πρόεδρος, η κυρία Κωνσταντωνιάδου, είναι ο κύριος Κουβιάς, είναι ο κύριος Σαββίδης. Συνεχίζουν εκεί τη συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε, θα καταλήξουμε. Όπως είναι το Διοικητικό Συμβούλιο μετά στην Ασία και θα δούμε. Δηλαδή, από τις πρώτες κουβέντες που έγιναν, πώς φάνηκε? Δεν βγαίνει τίποτα, ενημέρωση γίνεται. Α, ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Μπορείς να συνεχίσεις τη διαπραγμάτευση. Αυτό που ενδιαφέρει εμάς είναι ότι η ελεύθερη ραδιοφωνία που έγινε δημοτική, βέβαια με όλες τις αμαρτίες που έχει αυτό, γιατί ο κάθε δήμαρχος που έχει διαθέτει ραδιοφωνικό σταθμό θέλει και την προβολή του έργου του, να μην μιλήσουμε για προβολή του ίδιου. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι ότι τα δημοτικά ραδιόφωνα προσφέρουν κάποια τοπική ενημέρωση που δεν προσφέρουν οι μεγάλοι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί και ιδίως μεγάλα ραδιόφωνα όπως της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης και των άλλων πόλεων. Αυτά τα περισσότερα κινδυνεύουν γιατί κόβονται τα κονδύλια. Η οικονομική κρίση έχει και αυτές τις επιπτώσεις. Διακόψαμε αυτά που λέγαμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους κίνδυνους που έχει το κλείσιμο, το shutdown όπως λέγεται, των δημόσιων υπηρεσιών ή κάποιων δημόσιων υπηρεσιών, εν πάση περιπτώσει. Με αφορμή αυτό πηγαίνουμε στην Deutsche Welle που έχει ένα εντυπωσιακό τίτλο και λέει «Το τέλος της παγκοσμιοποίησης». Βέβαια, εμένα δεν μου αρέσουν δημοσιογραφικά ποτέ οι τίτλοι με ερωτηματικά, είναι γιατί σαν ρωτάνε εμένα. Θα σου απαντήσω εγώ, πες μας την είδηση. Λοιπόν, η νομισματική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και η επαπειλούμενη στάση πληρωμών δυσκολεύουν πολλές αναδυόμενες οικονομίες. Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Συμπόσιο που έγινε στο Κίελο, έγινε λόγος για το τέλος της παγκοσμιοποίησης. Για να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση, η Αμερικανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα, η Fed, άρχισε να ρίχνει στην αγορά φθηνό χρήμα με στόχο την τόνωση της αμερικανικής οικονομίας. Εκεί τυπώνουν αβέρτα δολάρια. Όταν πριν από λίγο καιρό ο πρόεδρος της Fed, ο προηγούμενος πρόεδρος Μπερν Μπερνάκη, άφησε να νοηθεί ότι η πολιτική των χαμηλών επιτοκίων ενδέχεται να τελειώσει, οι διεθνείς χρηματαγορές πανικοβλήθηκαν. Αυτά ήταν στο πρόσφατο παρελθόν. Η πολιτική του φθηνού χρήματος ωφέλησε τις Ηνωμένες Πολιτείες, δημιούργησε ωστόσο προβλήματα σε αναδυόμενες οικονομίες όπως η τουρκική. Ο Τούρκος Υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σίμσεκ, ο οποίος συμμετείχε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Συμπόσιο στο Κίελο της Γερμανίας, δήλωσε ότι μέχρι πριν από μερικά χρόνια έπρεπε να καταβάλουμε προσπάθειες έτσι ώστε να μην πλημμυρίσουμε με αμερικανικό χρήμα, ενώ σήμερα κινδυνεύουμε από απουσία κεφαλαίων. Είναι γενικότερο το θέμα της χρηματοδότησης. Ο λόγος είναι απλός. Επειδή οι επενδυτές φοβούνται το τέλος της εποχής του φθηνού χρήματος, αποσύρουν τα κεφάλαιά τους από την Τουρκία, τη Βραζιλία και άλλες αναδυόμενες οικονομίες. Αυτά είναι κάποια από τα προβλήματα που δημιουργεί η κρίση στην παγκόσμια οικονομία, λόγω και δεν ξέρουμε τι επιπτώσεις θα έχει εάν δεν τα βρουν τελικά οι συντηρητικοί με τους δημοκρατικούς στην Ουάσιγκτον και αυτή η διελκυστίδα τι αποτέλεσμα θα έχει. Θα πέσουν όλοι κάτω και θα παρασύρουν και άλλους, δεν ξέρω. Και η Κριστίν Λαγκάρντ έκανε κάτι δηλώσεις και είπε ότι θα μας γυρίσουν πίσω στην ύφεση, έτσι είπε. Στην ύφεση είμαστε ακόμη. Έτσι. Τώρα αλίευσα μια από το site του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά που λέει ότι στην Ευρώπη εργάζονται 880.000 σκλάβες. Η αναφορά αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστηρίζει ότι υπάρχουν 3.600 διεθνείς εγκληματικοί οργανισμοί που δρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χειρίζονται 880.000 σκλάβες. Καταλαβαίνετε τι εννοεί σκλάβες.
στο blog των 27 χωρών κρατών μελών, από αυτές 270.000 είναι θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Όπως γράφει και ο Σπίγκελ σχετικά, υπολογίζονται ότι αυτές οι 3.000 εγκληματικές οργανώσεις λειτουργούν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιώντας διάφορα παραποιημένα στοιχεία για τη λειτουργία τους. Νομίζω ότι αυτό είναι, το ξέρουμε και πάρα πολύ καλά με αυτά που συμβαίνουν και εδώ, και όσοι πάνε, κυκλοφορήσουν κάποιες νύχτες σε κεντρικούς δρόμους των Αθηνών, θα δουν κάποιες γυναίκες στα πεζοδρόμια, στον αγοραίο έρωτα κτλ, ξένες. Και τώρα θα πάμε πάλι στην Τουρκία, όπου υπάρχει αυτή η προσπάθεια της ειρήνευσης με το ΠΚΚ. Ζήτησαν βουλευτές προσκύμενοι στον Ωτσαλάν να τον συναντήσουν για να πάρουν οδηγίες από τον Ωτσαλάν, και όπως πληροφορούμαστε από την Daily News, την Χουριέτ, δηλαδή την αγγλική έκδοση της Χουριέτ, το κόμμα της Ειρήνης και της Δημοκρατίας, ο αντιπρόεδρος του κόμματος, ο Σελαχαντίν Ντεμιρτάς, δεν του επιτράπει να πάει μαζί με την αντιπροσωπεία να συναντήσει τον Ωτσαλάν στην συνάντηση που έγινε χτες στο νησί Ήμραλι. Το κόμμα Ειρήνη και Δημοκρατία και η αντιπροσωπεία του κόμματος επισκέφθηκε τον εκτός νόμου καταδικασμένο Αμπντουλά Ωσαλάν για να πάρει τις απόψεις του για τις ειρηνευτικές συνομιλίες που έχουν παγώσει, αυτές που είχαν ανακοινώσει πρόσφατα η τουρκική κυβέρνηση στο πλαίσιο ενός πακέτου εκδημοκρατισμού. Πρόκειται για την 11η, όπως μας πληροφορεί η εφημερίδα, κοινοβουλευτική επίσκεψη στον Ωτσαλάντ, στην προσπάθεια να διαμορφωθεί η άποψη των Κούρδων απέναντι στο πρόγραμμα. Ο Ντεμιρτάς αποκλείστηκε, γράφει η εφημερίδα, γιατί πρόσφατα είχε κάνει επικριτικές δηλώσεις αποδίδοντας ευθύνες στην κυβέρνηση την τουρκική για τις ότι είναι αυτοί οι υπεύθυνοι που έχουν παγώσει οι συνομιλίες. Τώρα, με αφορμή την ιστορία με τα με την παρέλαση των αρμάτων και την ευγενική χειρονομία που έκανε ένας μεγιστάνας να χορηγήσει πετρέλαιο, ο οίκος Βαρδινογιάννη, εν πάση περιπτώσει, για να κινηθούν τα άρματα, αλίευσα μια άλλη είδηση που μας ενδιαφέρει βέβαια, αν και εμείς ποτέ δεν έχουμε δει παρέλαση των S-300. Αυτών των περίφημων πυράβλων που ήταν να πάρουν οι Κύπροι, αντέδρασαν οι Τούρκοι και τους πήραμε τελικά και τους έχουμε στην Κρήτη. Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω κατά πόσον έχουν ενεργοποιηθεί και αν έχουν πάει Ρώσοι για να τους τακτοποιήσουν. Υπάρχει λοιπόν ένα καινούριο όπλο που διαφημίζουν τα ρωσικά μέσα και λέγεται Πάντσιρ και πρόκειται, λέει, για την ασπίδα των S-300. Η διαδρομή προς την επιτυχία ενός τέλειου αντιεροπορικού πυραυλικού συστήματος σε ξηρά και θάλασσα θεωρείται το πιο προωθημένο σύστημα σε σχέση με τους δυτικούς ανταγωνιστές του, υποστηρίζουν φυσικά οι Ρώσοι. Τη δεκαετία του 1980, ο κλάδος της αντιεροπορικής άμυνας της τότε Σοβιετικής Ένωσης έκανε ένα ποιοτικό άλμα στους εξοπλισμούς. Ενέταξε σε ενεργό υπηρεσία τα πιο εξελιγμένα για την εποχή εκείνα όπλα, τα αντιεροπορικά πυραυλικά συστήματα S-300, που αντικατέστησαν κάτι παλιότερα τα S-75 και S-200.
Όμως μια έκθεση αξιολόγηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των μαχητικών αεροσκαφών και των οπλικών συστημάτων της πολεμικής αεροπορίας των χωρών του ΝΑΤΟ, που συνέταξε η Ειδική Επιτροπή Επιρρεγνωμόνων της Διοίκησης της Ρωσικής Αντιαεροπορικής Άμυνας, έδειξε ότι οι S-300 μπορούν να χτυπηθούν από πυράβλους κρούζ και από αεροσκάφη κρούσης που πετούν στα χαμηλά ύψη. Όπως συμπέρανε οι ειδικοί, σαν συνέπεια αυτών των δυνατοτήτων του εχθρού, οι S-300 θα πρέπει να προστατεύονται στα χαμηλά ύψη από άλλα συγκροτήματα αεράμινας που δρούν σε αυτά τα ύψη. Έτσι έχουμε τα πάντσι. Δηλαδή, δεν μας έφταναν τα S-300, πρέπει να πάρουμε και πάντσιρ, εάν θα πάρουμε. Και σήμερα τα πάντσιρ S είναι ένα κινητό συγκρότημα 30 τόνων που μεταφέρεται πάνω σε βαρέα φορτηγά που αποκαλούνται CAM-AZ-6560 με πλήρωμα 4 αδρών. Διαθέτουν το αξιόπιστο αντιεροπορικό αυτόματο πυροβόλο 2α38μ των 30 χιλιοστών, που είναι αποτελεσματικό στην αναχέτωση στόχων σε απόσταση 4 χιλιόμετρων, και τα υπερηχητικά πυραυλικά κατευθυνόμενα βλήματα 77Ε6 που καταστρέφουν στόχους σε ύψη από 15 μέτρα έως 15 χιλιόμετρα με μέγιστο δραστικό βεληνεκέ στα 20 χιλιόμετρα. Τα αντιεροπορικά συστήματα Πάντσιρ είναι η κύρια σπίδα των πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνικούς S-400. Έχουμε μεγαλώσει και τον υποανάπτυξη S-500 από οπλικά συστήματα υψηλής ακρίβειας, πυράβλους κρούζ και από μη επιδρομένες υπτάμενες συσκευές. Δηλαδή, εμείς είμαστε το 300 και έχουν βγει τα 500. Άντε να βρούμε, να βγάλουμε άκρη. Τώρα θα ήθελα να περάσουμε σε ένα οικολογικό θέμα. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Ενέργεια, ο Γκίντερ Ότιγκερ, έκανε δηλώσεις στις Βρυξέλλες παρουσιάζοντας ένα σχέδιο για το μέλλον της ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι μιλάνε για το τέλος του πετρελαίου, τώρα που εμείς πιστεύουμε ότι θα αρχίσει το έτος του πετρελαίου και του αερίου για μας. Εκείνο που διαβάζουμε στην έκθεση που έκανε ο Επίτροπος Ότιγκερ είναι ότι θέλει να προωθήσει τα σχέδια της Γερμανίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε όλη την Ήπειρο, και για πρώτη φορά υποστηρίζει ότι λεφτά υπάρχουν, να το πούμε έτσι πιο λαϊκά. Μέχρι πρόσφατα ο Επίτροπος για την Ενέργεια είχε να αφοσιωθεί αποκλειστικά σε μια πολιτική που δεν είχε διαθέσιμα κονδύλια. Έχει παρουσιάσει ένα κατάλογο από 200 προγράμματα που, όπως αυτές η εξάπλωση του προγράμματος με τις ανεμογεννήτριες και που χρησιμοποιούνται στο κρατήριο της Βάδης Βιτεμβέργης, και πιστεύει ότι πάρα πολλές χώρες θα ωφεληθούν, ιδιαίτερα του Νότου, με τις εναλλακτικές αυτές πολιτικές της ενέργειας. Βέβαια η Γερμανία θα ωφεληθεί από 22 από αυτά τα προγράμματα. Να μην το ξεχνάμε και αυτό, ότι Γερμανός είναι, ευλογάει και τα γένια του. Έτσι. Και με αυτές τις προοπτικές που έχουμε με τις εναλλακτικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που φαίνεται ότι εμείς λόγω της ηλιοφάνειας διαθέτουμε θέση σε κάποια προγράμματα, κλείνουμε και την αισιόδοξη αυτή, με την αισιόδοξη αυτή κατακλείδα τη σημερινή εκπομπή. Ναι. Του τρελού κόσμου. Θα είμαστε πάλι αύριο. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.